Λοιπόν, καλησπέρα από το αγρόκτημα το περιβόλι της Ειρήνης, στην Ξηφιανή Ερυδαίες, του βιοκαλλιεργητή Γιώργου Δούμου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπου βρεθήκαμε σήμερα, Κυριακή 6 Ιουλίου του 2014, με αφορμή τα μια σειρά σεμιναρίων που οργανώθηκαν εδώ πέρα, σε σχέση με την ψυχική υγεία, με τη βιολογική, η γεωργία, με τη μελισσοκομεία, με τα αρωματικά βότανα. Μια μέρα γεμάτη σε γνώσεις, σε ανταλλαγή εμπειριών, μια μέρα με κοινή συλλογική κουζίνα και να μιλήσουμε όμως και με τον άνθρωπο που είναι πίσω, την ψυχή του αγροκτήματος, τον Γιώργο Δούμο. Γιώργο, πόσα χρόνια είσαι βιοκαλλιεργητής? Περίπου 15 χρόνια. Είσαι 15 χρόνια. Είσαι από την Ξηφιανή, Αριδαίας. Πόσα στρέμματα καλλιεργείς αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή καλλιεργώ περίπου 300 στρέμματα. Ναι. Είναι περίπου 150 στρέμματα διάφορα σιτηρά, παλιές ποικιλίες που βάζω. Λοιπόν, είναι περίπου 70-80 στρέμματα έτσι, με διάφορα δέντρα και τα υπόλοιπα είναι κυπευτικά. Και τα υπόλοιπα είναι κυπευτικά, ναι. Και είναι γνωστό ότι είσαι συνεργάτης και του πελίτη αλλά και του αιγύλωπα, έτσι. Χρησιμοποιείς αποκλειστικά ντόπιες ποικιλίες ή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό? Κοίτα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αναγκαστικά, ρε παιδί μου, παίρνουμε κάποιες άλλες ποικιλίες. Αλλά το τεράστιο κομμάτι είναι ντόπιες ποικιλίες. Ντόπιες ποικιλίες. Ντόπιες ποικιλίες, κάποιες φορές όχι μόνο ελληνικές. Ίσως να είναι και εισαγόμενες, ξένες τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ποικιλίες. Αλλά είναι ποικιλίες που μπορούμε να αναπαράγουμε εμείς οι ίδιοι. Ναι. Συμμετέχεις κάθε Τετάρτη απόγευμα στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείου, στο παζάρι που γίνεται, στο οικολογικό παζάρι του σχολείου. Ναι. Και είσαι και από τους ανθρώπους που ουσιαστικά το ξεκίνησαν, έτσι. Ναι. Ο άνθρωπος, μάλλον, για να είμαι ακριβέστερος, ο άνθρωπος που το ξεκίνησε το παζάρι. Ναι, να πω δύο λόγια. Ναι, αν θέλεις, ναι, ακριβώς θα ήθελα. Το καιρό, το σχολείο το ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2011. Ήτανε Νοέμβρης. Νοέμβρης του 2011 ήρθαν 2 παιδιά εκεί και θέλανε, ας πούμε, να κάνουν μια τέτοια κατάσταση. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, εγώ μάζεψα τους πρώτους βιοκαλλιεργητές, κάναμε τις πρώτες συνελεύσεις εκεί να το στήσουμε. Αλλά αυτό το ξεκινήσαμε, ας πούμε, το σχολείο, γιατί είχαμε μια εσωτερική φαγωμάρα εμείς στις βιολογικές αγορές. Ενώ ήμασταν μια μικρή μερίδα τότε, ρε παιδί μου, που δεν θέλαμε τις ταμιακές μηχανές, δεν θέλαμε να μας χώσουν σε αυτό το λογιστικό το σύστημα, ρε παιδί μου, και το φορολογικό. Λοιπόν, και εντάξει, περισσότεροι από εμάς θέλανε. Τέλος πάντων, είχαμε μια σύγκρουση για πολλούς μήνες εκεί. Τέλος πάντων, νικήσαν οι άλλοι, ξέρω, μας κερδίσαν οι άλλοι. Και αυτό, τέλος πάντων, με το σχολείο ήταν η απάντηση σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την κόντρα που είχαμε εκεί. Γιατί όταν ξεκινήσαμε το σχολείο, αποφασίσαμε, ρε παιδί μου, το κριτήριο να είναι η εμπιστοσύνη, ας πούμε. Και όχι τα χαρτιά, έτσι, ή τα ταμιακές μηχανές. Οι πιστοποίησεις εννοείς τα χαρτιά, έτσι, ναι. Όλα ναι. Αυτά εδώ. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ξεκινήσαμε, το στήσαμε. Ναι. Και προσπαθήσαμε να το λειτουργήσουμε με τον τρόπο αυτό που ξεκινήσαμε. Βέβαια, προβλήματα υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν, αλλά νομίζω τα αντιμετωπίζουμε το καλά. Το ταξίδι συνεχίζεται. Με όλα τα καλά και τις αναποδιές του, το ταξίδι συνεχίζεται. Γιώργο, να μας πεις και δύο λόγια για την επισκέψιμη διάσταση που έχετε ξεκινήσει από πέρσι, νομίζω, από το 2013, να δίνετε στο περιβόλι της Ειρήνης, στο αγρόκτημα σου. Ήταν πρόπερσι, ναι. Ξεκινήσατε με τι είδους σεμινάρια, εργαστήρια? Με αυτά εδώ, με την πέτρα. Ξεκινήσατε λοιπόν με την πέτρα. Κάνατε ένα εργαστήρι πέτρας με την Ουρανία και τον Μανώλη. Η Ουρανία ή Καραβασίλη. Καραβασίλη. Το Μανώλη όμως το επίθετό του. Το Μαστρομανώλη από την Κρήτη, έτσι. Από την Κρήτη, ναι. Από εδώ ξεκίνησε λοιπόν το επισκέψιμο, ναι, ναι, με σεμινάρια πέτρας και από εκεί έχετε κάνει εδώ ένα κτίσμα, ξεκινήσατε, είναι μυτελές βέβαια, ένα πέτρινο κτίσμα, το οποίο φιλοδοξείς, όπως μου έλεγες, με επόμενα σεμινάρια να ολοκληρωθεί. Ναι. Τέλος πάντων, το δικό μου όνειρο ήταν να κάνουμε εδώ ένα σπίτι, ξέρω εγώ, ήθελα να κάνω εδώ και πολλά χρόνια ένα σπίτι. Και ξεκινήσαμε με την Ουρανία, το συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι θα είναι καλό να γίνει το σεμινάριο, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε το σπίτι, ρε παιδί μου. Και ναι, τέλος. Ξεκινήσατε πρόπερσι με αυτά τα σεμινάρια. Πρόπερσι ήταν τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε αυτά τα σεμινάρια, το σεμινάριο του σπιτιού. Ο κόσμος έμεινε υπερευχαριστημένος με τον χώρο εδώ, με τον τόπο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Μας άρεσε και εμάς αυτό που είδαμε, τον κόσμο να δουλεύει εδώ πέρα μέσα. Ναι. Γενικότερα άρεσε η ενέργεια του χώρου εδώ. Και ο κόσμος που ήταν εδώ
ήθελε να συνεχιστεί, να ξαναγίνει κάτι, ξέρω εγώ, έτσι, κάποια συγκέντρωση, κάποιο μάζεμα εδώ. Πέρυσι πάλι κάναμε κάτι δοκιμαστικά και, ξέρω εγώ, αποφασίσαμε μετά τα περσινά να κάνουμε τη τουαλέτα εκεί, τέλος πάντων κάπως να το οργανώσουμε, κάναμε την κουζίνα, ξέρω εγώ, πιο κάτω. Ναι. Να το πέρσι, το 2013, τι είδους σεμινάρια κάνατε? Τα έκανε η Άννα Εμμανουηλίδου και έκανε... Για την ψυχική υγεία, για την ψυχική υγεία, ναι. Και βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 2014, όπου σήμερα Κυριακή 6 Ιουλίου γιορτάστηκαν και τα 10 χρόνια του παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα στον χώρο της ψυχικής υγείας, με το κόψιμο μιας τούρτας και με δράσεις που κάνατε χθες Σάββατο, έτσι. Ναι. Σήμερα ήταν τα σεμινάρια αυτά για μελισσοκομεία, για βιολογική γεωργία το δικό σου, το σεμινάριο Καραγκιόζη, και από εκεί και πέρα μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν και άλλα σεμινάρια. Ναι, θα γίνουν μερικά, ναι, ακόμη. Είναι βασικά τα σεμινάρια της Άννας, της Εμμανουηλίδου. Ναι. Είναι τώρα κάποιες έτσι προτάσεις που υπάρχουν από κάποιους έτσι που κάνουν γιόγκα. Ναι, ναι. Είσαστε στη διαμόρφωση τέλος πάντων ενός προγράμματος. Τέλος πάντων το στρώνουμε. Το στρώνετε. Το στρώνετε. Εφόσον κάναμε, ρε παιδί μου, την υποδομή αυτή, τουαλέτες, έτσι, κουζίνα και τα λοιπά. Τουαλέτες, ντουζιέρες, κουζίνα, ναι. Ο χώρος είναι καταπράσινος, υπάρχει πολλή σκιά, ηρεμία, πουλάκια πολλά. Και υπάρχει και μια σελίδα, ένα blog spot, το οποίο μπορεί κανείς να βλέπει το περιβόλι της ειρήνης. Ναι, που μπορεί κανείς να βλέπει τα νέα σας, φωτογραφίες και άρθρα δικά σου και απόψεις σου για τα θέματα της βιολογικής ή αφάρμακης γεωργίας, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν απόψεις σου μέσα, φωτογραφίες από το κτήμα, πολλά και διάφορα, Ναι, ναι. Πολλά και διάφορα. Έχει πολλά, έχει απόψεις αυτά που είπες. Ναι, έχει, ναι, φωτογραφίες, έχει τρόπο που καλλιεργούμε, ναι, έχει τη συνεργασία με τον Γύλοπα και με το Πελίτη. Ακριβώς. Είναι μια πολύ ζωντανή διαδικασία, πολυδιάστατη, έτσι. Δεν μένεις μόνο στην παραγωγή, αλλά συμμετέχεις και σε θέματα διάχυσης της πληροφορίας, μοιράσματος της γνώσης. Mm-hmm. Και πιστεύεις ότι ο δρόμος πλέον είναι στις εποχές που ζούμε για επισκέψιμα αγροκτήματα? Κοίτα, πιστεύω τα αγροκτήματα, τα επισκέψιμα, ότι θα πρέπει να έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω από μία επίσκεψη σε κάποιον. Ναι. Ξέρω, να έρθει δηλαδή να στήσει ένα σκηνάκι, να του πει κάποιος πώς καλλιεργεί, ξέρω εγώ, έτσι, ή πώς, ναι, κόβει το χορταράκι. Βιωματικές διαδικασίες. Ναι, βιωματικές διαδικασίες, αλλά και εντάξει, και κάτι παραπάνω να βγει από αυτό εδώ. Κάτι περισσότερο να βγει. Έτσι, μία κουβέντα που θα μας πάει όλους, ξέρω, εντάξει, ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα παραπέρα, ναι. Ακόμη και να συναποφασιστούν κάποιες δράσεις, ας πούμε, έτσι. Γιατί... Για θέματα καταναλωτικά, διατροφικά, αυτό εννοείς. Ναι, έτσι, γενικότερα θέματα. Ναι. Ή έχουν με την ψυχική υγεία, με τη διατροφή, και γενικότερα, ναι, δηλαδή, ακόμη με την πολιτική. Ναι. Εντάξει. Γύρω από το μεγάλο ξύλινο τραπέζι των σεμιναρίων μπορούν να γίνουν, είναι φιλόξενο το τραπέζι και μπορούν να γίνουν πολλά. Πολλά μπορούν να γίνουν και όποιος θελήσει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος. Είναι ευπρόσδεκτος. Ωραία, πολύ ωραία. Γιώργος, ευχαριστούμε, να ευχηθούμε καλή καλοκαιρινή περίοδο τόσο στη σοδειά σου όσο και στις δράσεις που κάνετε, τις οποίες μπορεί να δει κανείς και είναι αρκετές, 4-5 δράσεις από ό,τι είδα, ναι, ναι, στη σελίδα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί να τη δει στη σελίδα σας στο περιβόλι της ειρήνης, ναι, 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 νομίζω είναι blogspot.com, ναι, αν θυμάμαι καλά, ή γιώργοσδούμος.blogspot.com. Ένα από αυτά τα δύο. Ένα από αυτά τα δύο. Με τεχνολογία δεν τα πας πολύ καλά, θα πας όμως με την παραγωγή. Λοιπόν, καλή συνέχεια στις δράσεις σας, καλή συνέχεια στην παραγωγή και ραντεβού στο σχολείο της Τετάρτης. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ, Γιώργο.